Στο στάδιο Περικλής Μελιδονιώτης έγινε η πρώτη μάχη στα Μπαράζα Νόδου για τους πρωταθλητές Λασιθίου και Ηρακλείου, με τον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου να φιλοξενείται από τη Νεάπολη και τους γηπεδούχους να ελέγχουν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά και να γίνονται δύο φορές απειλητικοί με τον επικίνδυνο Καλυμάνη. Μετά το πρώτο ημίωρο, ο ΑΟΤ δημιούργησε ευκαιρίες στα καρέ της Νεάπολης, με τον Κουναλάκη στο 32 να προλαβαίνει τον Μεταξάκη. Ενώ λίγο αργότερα ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις του παραθύρα δεν βρήκε στόχο. Στην επανάληψη, ο ΑΟΤ ήταν εκείνος που διεκδίκησε με περισσότερες αξιώσεις να φτάσει στον γκολ, με τον Χαϊντίνη στο 56 να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 63 ο τερματοφύλακας Κουναλάκης απέκρουσε εντυπωσιακά ένα σουτ του Μάρκο Μεϊραηλές. Ο Κουναλάκης φώναξε παρόν και στο 68 σε μια εκτέλεση φάουλ του Κουρουθιανάκη για να φτάσουμε στο 85 και στη μεγαλύτερη φάση του παιχνίδι, με τον Παπανδρέου να βρίσκεται εντελώς μόνο στην περιοχή της Νεάπολης αλλά να στέλνει την μπάλα out με την χαμένη αυτή ευκαιρία να σφραγίζει το 0-0 μεταξύ Νεάπολης και ΑΟΤ.